thank you. And I heard that this Sunday, the football matches in Adelaide, in Adelaide, all the money from the tickets will be donated to Greece. Όλα ξεκινήσαν από μια επιστολή που έκανε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας στον Έλληνα Πρωθυπουργό και μετά μιλήσαν στο τηλέφωνο και συνεννοηθήκανε για την αποστολή αυτής της ομάδας των ειδικών. Μια συνέχεια που έγινε από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Τόσκα σε συνεννόηση με την κυρία Πρέσβη, αλλά εδώ πρέπει να παίξει, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η ομογένειά μας. Έχουμε εδώ δύο εκπροσώπους από τον χώρο της πολιτικής μας, τον κύριο Πανταζόπουλο και τον κύριο Γιοργανά, που δείχνει το πόσο ο ελληνισμός επηρεάζει με την θετική έννοια τους πολιτικούς Αυστραλίας και πραγματικά πρέπει να πω ότι ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν. We're very proud to have them here, Minister, and as the Australian Prime Minister Malcolm Turnbull and your good friend the Foreign Minister Julie Bishop have said, when Greece needs help, Australia is there ready to help, and we stand with you through this very difficult time. Ήταν πολύ συγκινητικό το ότι σε πολλές πόλεις Αυστραλίας, έξω από τα τμήματα της πυροσβεστικής, γράφτηκε το ότι σκεφτόμαστε την Ελλάδα, είμαστε κοντά σας αν θέλετε τη βοήθεια, και να που η βοήθεια ήρθε. Australians are coming into Athens, and the locals have come out to welcome them. Our purpose is to help where this fire has come and do some damage assessment and some impact assessment so we can help the local communities get into a recovery from this horrible situation that they have just gone through. Και έχουμε μαζέψει μια ομάδα, ας πούμε, να βοηθήσουμε εδώ πέρα. Είχαμε δει τα νέα, τι έγινε. Οι Έλληνες την πέρασαν στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, τους πείραξε πολύ. Είδαν τι έχει γίνει, πόσοι πεθάνανε και μαζέψαμε μια ομάδα να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε και προσπαθήσουμε να δουλέψουμε μαζί με την υπηρεσία εδώ πέρα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε.